Λίγο πριν από τη συνάντηση Μητσοτάκη Ερντογάν στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ, όπου ο Τούρκος πρόεδρος ετοιμάζεται να θέσει θέμα για τους εξοπλισμούς της Ελλάδας, το σκληρό παζάρι άγκυρος Ουάσιγκτον για τα F-16 συνεχίζεται, χωρίς ακόμα η Αμερική να ανάβει πράσινο φως. Ελληνοαμερικάνοι βουλευτές ζητούν με επιστολή τους από τον Μπλίνκεν τη δημιουργία μηχανισμού που σε περίπτωση συμφωνίας θα διασφαλίζει ότι η Τουρκία δεν θα χρησιμοποιήσει τα μαχητικά εναντίον της Ελλάδας. Δεδομένου του ιστορικού της Τουρκίας που χρησιμοποιεί αμερικανικά F-16 για υπερπτήση στο Αιγαίο και για την αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας, ζητάμε μηχανισμούς που προβλέπουν την πάυση, την καθυστέρηση ή την απόσυρση της μεταφοράς αμερικανικών όπλων στην Τουρκία, εάν συνεχίσει τις αποσταθεροποιητικές της ενέργειας στην Ανατολική Μεσόγειο, που απειλούν ή υπονομεύουν τα συμφέροντα της εθνικής ασφαλείας των ΗΠΑ ή την αρχιτεκτονική ασφαλείας του ΝΑΤΟ. Η Αθήνα πάντως συνεχίζει κανονικά τους σχεδιασμούς της στους εξοπλισμούς, ανεξάρτητα από τα θέλω της Άγκυρας και το παζάρι του Ερντογάν για τα F-16. Ο ελληνικός αμυντικός σχεδιασμός δεν ετεροκαθορίζεται από τρίτους και από επιλογές άλλων. Σε ό,τι αφορά την Τουρκία, είναι σαφές το Κογκρέσο ορθώνεται ένας τείχος, σύμφωνα με τον οποίο η Άγκυρα δεν μπορεί να αποκτήσει αμυντικό υλικό από τη ΣΥΠΑ αν εφόρων και προϋποθέσεων. Και αυτή την πραγματικότητα τη γνωρίζει πάρα πολύ καλά η Άγκυρα και τη συνυπολογίζει στο παζάρεμα το οποίο κάνει αυτή την περίοδο με το ΝΑΤΟ αλλά και με τις ΗΠΑ. Την ίδια ώρα, τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης έχουν επικεντρωθεί στη συνάντηση με Μητσοτάκη Ερντογάν στο Βίλνιους με συνεχείς αναφορές στις κόκκινες γραμμές της Αθήνας. Türkiye ile görüşmeye hazır olduklarını belirten Yunan Bakan, Atina'nın kırmızı çizgilerinden geri adım atılmayacağını da vurguladı. Yunanistan'ın tavrı ve tutumu bu şekildeyken Mısır ve Türkiye'nin bu yakınlaşmasının Doğu Akdeniz'deki dengeleri nasıl etkileyeceğini... Yunan televizyonuna konuk oldum. Open News'de arkadaşlar da o görüntüleri seçimler verirlerse... Seçimler sürecinde mi abi? Şimdi de iki gün, Giorgia Garanziotti'nin sorularını yanıtladım bu programda. Acaba Türk-Yunan ilişkileri nasıl gelişebilir diye çok merak ediyorlar. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı'nın Yunan Başbakanı ile ilgili ben artık onu tanımıyorum, benim için yoktur gibi bir sert çıkışı olmuş.